θηρευτική τους δυνότητα είναι αξιοσημείωτη. Εκμεταλλευόμενα τα προτερήματα του κοπαδιού και τη συνεργασία με άλλους κυνηγούς όπως οι λούτσοι, οι παλαμίδες, τα τονάκια, τα μελανούρια, οι συναγρίδες, αλλά ακόμη και οι μεγαλύτεροι και οι ανώπτεροι τόνοι, καταφέρνουν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Οθώντας τους υπόλοιπους κυνηγούς, πλην των τόνων, ρηχότερα, το άτυχο δόλωμα εγκλωβίζεται. Δεν είναι τυχαίο πως όταν τα μαγιάτικα απουσιάζουν, συναγρίδες σπέβδουν να καταλάβουν τα στρατηγική σημασία πόστα τους. Το ρέμα είναι ένας ακόμη σύμμαχος. Όταν αυτό είναι αντίθετο με τον καιρό, οι θηρευτές βγαίνουν κερδισμένοι, μιας και το ψηλό παρασύρεται από το ρέμα και κουράζεται πιο εύκολα. Γενικά στο Αιγαίο, το βόρειο ρέμα βοηθάει τα μαγιάτικα λόγω της μικρής διακύμανσης της θερμοκρασίας αλλά και της ανώτερης μέσης τιμής της σε σχέση με το ψυχρότερο νότιο ρέμα. Αυτό εισέρχεται στο Αιγαίο από τη βαθύτερη λεκάνη της Μεσογείου με αποτέλεσμα να προκαλεί απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές ρίχνοντας τη μέση θερμοκρασία. Η διακριτικότητα στο κυνήγι τους φαίνεται και στην περίπτωση που εντοπιστεί τροφή σε μια ευρύτερη περιοχή. Όταν οι θερμοκρασιακές συνθήκες ευνοούν, συχνά κάνουν ψάρεμα αποχής, ταξιδεύοντας παράλληλα σε αυτήν μέχρι να βρουν διαθέσιμα κοπάδια τροφής για να παραμείνουν σε έναν τόπο. Όταν εντοπιστεί τροφή, το κοπάδι επιλέγει να κινηθεί από κάβο σε κάβο κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιστρέφοντας και πάλι στην πρώτη τοποθεσία από την πλευρά του πελάγους, ώστε να μην γίνεται πολύ εμφανής η επιθετική του παρουσία. Μετά από μία επίθεση, κάνουν κύκλους στο πέλαγος μόνο για να ξαναχτυπήσουν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Η θέση του δολώματος καθορίζει και την ανάλογη συμπεριφορά από τα μαγιάτικα. Όταν το κοπάδι του ψηλού βρίσκεται στο μπλε, η τακτική προστάζει τα περισσότερα ψάρια του κοπαδιού να το κρατούν μαζεμένο και τα υπόλοιπα να εφορμούν κάθετα από κάτω προς τα πάνω. Με τον τρόπο αυτό, τρέφεται ένα λάξ το κοπάδι. Κυνηγώντας γενικά με πλάτη στο ρέμα, επιτίθενται στην άκρη της κουρτίνας του ψηλού, χωρίς να προκαλούν πανικό και να διασπούν το κοπάδι. Μαγιάτικο χαρακτηρίζεται όμως περισσότερο ως ψάρι του υφάλου. Εκεί κάνει κύκλους γύρω από το κεφάλι και κυνηγά άλλοτε στις κρεμάσεις του και άλλοτε στα μεσόνερα. Πάντα όμως εκεί που το ρέμα χτυπάει τον ύφαλο. Κυνηγάει επάνω στον ύφαλο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν το ψηλό βρίσκεται επίσης εκεί, ενώ αντιθέτως θα ανοιχθεί στο πέλαγος να κυνηγήσει τις μεσαίες ώρες της ημέρας, όταν το ψηλό μετακινείται στο μπλε, ψάχνοντας για πλακτόν. Ιδανικές συνθήκες προκύπτουν όταν ξεκομμένοι βαθιοί ύφαλοι συνορεύουν σε μικρές αποστάσεις με απόκριμνους ρεματισμένους κάβους που χωρίζουν το βοριά από το νοτιά, δημιουργώντας απάγγεια στο δόλωμα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα συνήθως κυνηγούν οι μεγάλοι κυνηγοί των κοπαδιών. Αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας, όπως αυτή, πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από μία δεύτερη που θα σιγουρέψει το ψάρι. Ακόμη και αν η βολή δείχνει ικανοποιητική, το δευτέρωμα σχεδόν πάντοτε επιβάλλεται, μιας και πέρα από τη σιγουριά που προσφέρει, σοκάρει το θύραμα, το οποίο παραδίδεται πλέον πολύ πιο εύκολα στα χέρια του κυνηγού.
Απέναντι σε τόσο έξυπνα πλάσματα, ο κυνηγός πρέπει να διαθέτει μια πληθώρα αρετών. Η επιλεκτικότητα είναι σίγουρα μία από αυτές. Έχοντας κατά νου πως πολλές φορές κοπάδια μικρότερων μαγιάτικων και πελαγικών ψαριών συνεργάζονται, κυνηγώντας μαζί με κοπάδια μεγαλύτερων ψαριών και μεταναστεύοντας μαζί, ο ψαροκυνηγός δεν πρέπει να βιαστεί, αλλά να ελέγχει πρώτα την περίμετρό του προτού πατήσει τη σκαντάλη. Η αυτοσυγκράτηση είναι άλλο ένα μεγάλο προσόν του κυνηγού. Η μαλακή σάρκα, αλλά και η θεαματική δύναμη των ψαριών αυτών δεν συγχωρούν βιαστικές και κακές βολές. Πολλές φορές, το πρώτο πέρασμα του κοπαδιού έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, με τα ψάρια να κρατούν απόσταση ασφαλείας. Μία διακινδυνευμένη βολή, στην καλύτερη περίπτωση, θα ξεκινήσει μία δύσκολη και αμφίροπη μάχη, ενώ τις περισσότερες φορές θα τραυματίσει θανάσιμα κάποιο ψάρι, τρέποντάς το σε φυγή και παρασύροντας μαζί του στα βαθιά και το υπόλοιπο κοπάδι. Σημαντικό στοιχείο είναι το φεγγάρι. Πολυετής μελέτη αυτών των ψαριών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στο ξημέρωμα της πανσελίνου και της νέας σελήνης κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στα μεγάλα άτομα του είδους. Οι μοναχικοί γίγαντες ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά, αποδεικνύοντας τον κυνηγό ότι δεν χρησιμοποιεί όπως πρέπει τις αισθήσεις του, καθώς η συστηματική επαφή με αυτούς απαιτεί πλην της διάβιας πνεύματος, τον πλήρη αφουγκρασμό όλων των αισθήσεών του και την επιβεβλημένη εξέλιξή τους. Σημαντικό επίσης στοιχείο για να συλληφθεί ένα μαγιάτικο είναι να εντοπιστεί το ακριβές βάθος που κινούνται τα ψάρια και που ορίζεται από το θερμοκλινές. Με το πέρασμα των χρόνων, ο κυνηγός θα έχει αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία ώστε να αντιλαμβάνεται σχετικά εύκολα την ύπαρξη μεγάλων πελαγικών ψαριών, καθώς και το βάθος το οποίο θα μπορεί να τα προσεγγίσει. Σπάνια θα κυνηγούν στην ψυχρή μάζα του νερού κάτω από το θερμοκλινές όταν αυτό θα αγγίζει τον ύφαλο, και ακόμα σπανιότερα θα βρίσκονται στον ύφαλο όταν το θερμοκλινές είναι πολύ ρηχά και δεν φτάνει κοντά στο ρηχότερο τμήμα του υφάλου. Όταν δε η ψυχρή μάζα των νοτίων ρεμάτων εξαφανίζει εντελώς το θερμοκλινές, σηματοδοτείται και το τέλος της εποχής του μαγιάτικου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο δίτης να βρεθεί χαμηλότερα από το ύψος του κοπαδιού. Η θέση αυτή εκλαμβάνεται αμέσως ως επιθετική από την πλευρά των ψαριών. Ακόμη κι αν δεν δει κάτι, σημάδια όπως η ανησυχία του ψηλού, αλλά και ο έντονος υπόκοφος ήχος που προκαλείται από τη μαζική μετακίνηση μεγάλων ψαριών, θα προδώσουν την παρουσία μαγιάτικων στην περιοχή. Όταν στη μεσόνερη βουτιά του ο κυνηγός έρχεται σε επαφή με κομμάτια τροφής από το ζωντανό δόλωμα που έπεσε στο πεδίο της μάχης, τότε είναι σίγουρο πως βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή. Συχνά ο κυνηγός μπορεί να βρίσκεται τη σωστή ώρα στο σημείο της μάχης, όμως λίγα μέτρα μακρύτερα. Η απότομη συσπήρωση του ζωντανού δολώματος, που μπορεί να συντελείται λίγα μέτρα δίπλα του, μέσα στο μπλε, ακούγεται. Πρέπει να αλλάξει ο κυνηγός την οτροπία του και να ψάξει να βρει τα κοπάδια του δολώματος μέσα στο μπλε, αιωρούμενος μαζί τους. Υπερισχύει η άποψη ότι τα μαγιάτικα κυνηγούν επάνω στον ύφαλο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πρωτίστως πρόκειται για πελαγικά ψάρια που μπορούν να κυνηγούν και μέσα στο μπλε με την ίδια ικανότητα. Ιδίως δε όταν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία επάνω στους υφάλους. Thank you.
ποια τεχνική θα πρέπει να επιλέξει ο κυνηγός για να προσεγγίσει τα μεγάλα μαγιάτικα εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων όπως είναι η θερμοκρασία των νερών, η ορατότητα, η φυσική του κατάσταση και βέβαια η συμπεριφορά των ψαριών. Τους πρώτους μήνες της άνοιξης, όταν τα νερά είναι ακόμη κρύα και θολά, καρτέρια, ακουμπώντας το βυθό σε κάβους και υφάλους, θα δελεάσουν τα πρώιμα μαγιάτικα ώστε να πλησιάσουν το δίτη. Αντίθετα, τους θερινούς μήνες, με την ορατότητα να φτάνει τις μεγαλύτερες τιμές της, οι αιωρήσεις στο μπλε θα αποδώσουν πολύ καλύτερα, προκαλώντας την περιέργεια των ψαριών. Συχνές επαναλαμβανόμενες βουτιές σε αρκετά πόστα υφάλων και κάβων κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας θα αποκαλύψουν στον επίμονο δίτη τις ώρες που κυνηγούν τα ψάρια αλλά και τις ιδιαίτερες συνήθειές τους. Ανάλογη θα είναι και η επιλογή της τεχνικής. Υπολογίζοντας την πορεία ενός ψαριού που κολυμπάει στα μεσόνερα, ο κυνηγός θα μπορέσει να το προσεγγίσει με ένα σβηστό πλανάρισμα επιτυγχάνοντας μια καλή βολή. Η στιγμή της βολής είναι επίσης καθοριστική. Στόχος είναι η ακινητοποίηση του ψαριού με ένα πλήγμα στο ύψος της σπονδυλικής στήλης παράλληλα με την κίτρινη πλευρική του γραμμή. Οι βολές κατά μέτωπο δεν ενδείκνυνται, καθώς σπανίως θα κινητοποιήσουν ένα μεγάλο ψάρι, ενώ η φυγή του θα δοκιμάσει την αντοχή της βέργας λόγω της γωνίας που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτήν, το ψάρι και τον κυνηγό που βρίσκεται στην επιφάνεια. Ψυχολογώντας τις αντιδράσεις του κοπαδιού και κάθε ψαριού ξεχωριστά, ο κυνηγός καλείται να πατήσει τη σκανδάλη όταν αισθανθεί ότι η βολή του θα είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που προκύπτει είναι η εκτίμηση της απόστασης ανάμεσα στον κυνηγό και το ψάρι, καθώς και το μέγεθος αυτού μέσα στην απεραντοσύνη του μπλε. Ένας καλός τρόπος αναγνώρισης της πραγματικής απόστασης και του μεγέθους είναι τα χείλια του ψαριού και η ευκρίνεια του ματιού. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την εμπειρία που σταδιακά συσσωρεύεται, θα χρήσουν το δίτη ικανό να εκτελεί καλές και κέρυες βολές. Μία άλλη μέθοδος στηρίζεται αποκλειστικά στην περιέργεια και την κυριαρχία των ψαριών αυτών. Παραπέμποντας την παλαιότερη τεχνική των επαγγελματιών με τη χρήση λευκών πανιών, το φλάσερ, λαμπειρίζοντας τα μεσόνερα, προκαλεί την επιθετικότητα του κοπαδιού που σπέβδει να πλησιάσει. Μία έξυπνη τακτική που αποδίδει θεαματικά σε τροπικά νερά, σπάνια όμως πια θα αποδώσει στο Αιγαίο, όπου τα ψάρια αντιμετωπίζουν κάθε νέα μέθοδο διστακτικά και με μεγάλη επιφύλαξη. Ο εξ
εξοπλισμός στο ψάρεμα των μαγιάτικων δεν διαφέρει σημαντικά από αυτόν που χρησιμοποιεί ο Δίτης σε όλα τα ψαρέματά του, εκτός από τρία σημαντικά σημεία. Το πρώτο είναι η ζώνη με τα βαρύδια που πρέπει να είναι στημένη έτσι ώστε να χαρίζει ουδέτερη πλευστότητα στο εκάστοτε βάθος που θα επιλέξει ο Δίτης να κυνηγήσει. Το δεύτερο είναι το όπλο. Κυνηγώντας μεγάλα θυράματα όπως τα μαγιάτικα, ο κυνηγός δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αδύναμα όπλα. Τα κατάλληλα όπλα, τα οποία ξεπερνάνε συνήθως τα 110 εκατοστά μήκος, κατασκευασμένα από ξύλο ή ανθρακόνημα, εφοδιασμένα με 3 ή 4 λάστιχα και με βέργες που ξεπερνούν τα 7 χιλιοστά, μπορούν να αντιμετωπίσουν αξιοπρεπώς ένα μεγάλο ψάρι που κινείται στο όριο του βεληνεκούς τους. Ταυτόχρονα, αυτά επιβάλλεται να είναι ευκίνητα, επιτρέποντας αβίαστες μετακινήσεις που δεν θα θορυβήσουν τα ψάρια. Το τρίτο είναι το μουλινέ. Το μουλινέ είναι το τελευταίο εξάρτημα που θα λειτουργήσει σε μία μάχη, όμως είναι το πιο κρίσιμο, μιας και θα επιτρέψει στο δίτη να επιστρέψει στην επιφάνεια, ελέγχοντας τη φυγή του ψαριού μέσω του σχοινιού. Διαθέτοντας ικανοποιητική χωρητικότητα και αξιόπιστη απλή λειτουργία, με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να χαρίσει ανέλπιστα θυράματα στον κυνηγό. Αντίθετα, η εμπλοκή αυτού θα οδηγήσει στην απώλεια του ψαριού, του όπλου ή ακόμη και της ζωής του δίτη, που πεισματικά θα προσπαθήσει να το λύσει κατά τη διάρκεια της ανάδυσης. Τα πράγματα γίνονται πολύ ευκολότερα όταν ο κυνηγός θα κινηθεί αγγίζοντας το βυθό και συνήθως τις κορυφές των υφάλων. Τότε είναι πιο εύκολο να αντιληφθεί το μέγεθος του ψαριού και την απόσταση που τον χωρίζει από αυτό, αλλά είναι δυσκολότερο να τον πλησιάσουν μεγάλα ψάρια. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αλλαγή συμπεριφοράς των μεγάλων μαγιάτικων. Έχουν αποκτήσει περισσότερο τις συνήθειες των συναγρίδων, όταν κινούνται σε ρηχές ζώνες και μετακινούνται κινούμενα σύριζα στο βυθό. Όταν η χρονιά είναι πρώιμη, κυρίως τον Μάρτιο, συχνά έχει παρατηρηθεί πως τη στιγμή που οι συναγρίδες κοπαδιαστές μεταναστεύουν από τις βαθύτερες ζώνες στις ρηχότερες, μετακινούνται μαζί με κοπάδια μαγιάτικων. Τα μαγιάτικα,
κινούμενα στη γραμμή του πελάγους και μέσα στα κύρια ρέματα σε βάθη από 80 έως 120 μέτρα αφήνουν τα κοπάδια των τόνων να συνεχίσουν το ταξίδι τους στον μπλε και ακολουθούν μια νέα πορεία προς τους υφάλους και τις ρηχότερες ζώνες που δεν ξεπερνούν τα 80 μέτρα βάθος. Ακολουθώντας πια τις συναγρίδες, πορεύονται παράλληλα προς τα ρηχά. Το ένα είδος συμπληρώνει στοιχεία στο άλλο και η μετανάστευση γίνεται ασφαλέστερα. Ο σωστός κυνηγός οφείλει να παρατηρεί τα αλλιεύματα των επαγγελματιών στα δίχτυα τους όλες τις εποχές του χρόνου, αντλώντας από εκεί σημαντικές πληροφορίες για τις μεταναστεύσεις. Τι συμβαίνει όμως όταν αντί για τις παλαμίδες και τα μεγάλα μαγιάτικα στο στόχαστρο του κυνηγού μπαίνει ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα πελαγικά ψάρια του κόσμου? Πόσο έμπειρος πρέπει να είναι ένας κυνηγός για να θεωρήσει τον εαυτό του έτοιμο να αντιμετωπίσει την αποστομωτική ταχύτητα και δύναμη του εξαίσιου αυτού κυνηγού και ταξιδευτή?